Συναδέλφοι, συνάδελφοι, χαιρετίζουμε όλους τους διαδηλωτές και τους απεργούς του νησιού. Χαιρετίζουμε τους οικοδόμους, τους ιδιωτικούς υπάλληλους, τους εργαζόμενους στον επισιτισμό. Χαιρετίζουμε τους εμπόρους και όλους τους αυτοαπασχολούμενους που δίνουν σήμερα το παρόν. Χαιρετίζουμε τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους απολυμένους που δεν το βάζουν κάτω. Χαιρετίζουμε τους αγρότες, τις γυναίκες, τους εργαζόμενους όλων των κλάδων. Χαιρετίζουμε την νεολαία μας, τους φοιτητές και τους μαθητές που σήμερα κάνουν μάθημα αγώνα για να νικήσει η ζωή κόντρα στη μιζέρια και στο θάνατο. Η σημερινή απεργιακή μάχη δίνεται σε μία περίοδο που από τη μία τα κανόνια του πολέμου ηχούν στην περιοχή μας και από την άλλη κάθε νοικοκυριό, κάθε λαϊκό στρώμα στενάζει κάτω από τις συνέπειες της ακρίβειας, των αβάσταστων λογαριασμών ρεύματος, τις ανατιμήσεις προς τα πάνω όλων των ειδών πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Η απάντησή μας είναι ότι ούτε αντέχουμε, ούτε θα ανεχτούμε να ζούμε άλλο σε αυτή την αθλειότητα. Δεν είμαστε θύματα. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, δεν είναι επιλογή μας να σφίγγουμε άλλο το ζωνάρι. Δεν είναι επιλογή μας να εξανεμίζεται ο μισθός μας τις πρώτες μέρες του μήνα. Δεν είναι επιλογή μας να ζούμε στην ανασφάλεια, αν θα έχουμε αύριο δουλειά, αν θα έχουμε θέρμανση, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Δεν είναι επιλογή του αγρότη να βλέπει το κόστος παραγωγής να διπλασιάζεται και η κυβέρνηση να αφήνει τους μαυραγωρίτες να αλωνίζουν. Δεν είναι επιλογή των καταστημάτων να πληρώνουν τριπλάσιο και τετραπλάσιο ρεύμα. Δεν είναι επιλογή των φοιτητών να κρυώνουν στις εστίες, στα αμφιθέατρα, να παστώνονται στα λεωφορεία. Δεν είναι επιλογή των μαθητών το άγχος και η παπαγαλία, το κόστος σπουδών. Τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά να κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο αφού η όποια προστασία πρώτης κατοικίας έχει καταργηθεί. Δεν δεχόμαστε την κοροϊδία με τις επιδοτήσεις ψίχουλα του πετρελαίου θέρμανσης και στα καύσιμα με 15 λεπτά στο λίτρο όταν η τιμή έχει σκαρφαλώσει πάνω από 2 ευρώ ή το ξεροκόμματο αύξηση στους μισθούς μας ενώ ουσιαστικά με τις αυξήσεις στους φόρους μόνο χαμένοι βγαίνουμε τελικά. Οι ευθύνες για την εκτείναξη του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου ήταν τεράστιες και προπολέμου. Η πράσινη μετάβαση και ανάπτυξη προβλέπει την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνέπειες για τον ελληνικό λαό, αφού ο φτηνός εγχώριος λιγνίτης και η φιλική στο περιβάλλον εγχώρια υδροελεκτρική παραγωγή δεν ξεπερνούν πλέον το 13% στο συνολικό μείγμα. Το 42,7% ανήκει στο πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο και το 16% προβλέπεται από εισαγωγές από τα Βαλκάνια, αφού εκεί η παραγωγή από στέρεα καύσιμα δεν τους ενοχλεί αν βλάπτει το περιβάλλον ή όχι. Αυτή την πολιτική λοιπόν η κυβέρνηση, αξιοποιώντας τη συνένεση και τους νόμους που την κληρονόμησαν οι προηγούμενες, οι οποίες φυσικά ποτέ δεν μετάνιωσαν. Στις πλάτες του λαού φορτώνονται τα αποτελέσματα των αντιθέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία, οι οποίες αφορούν το βαθμό εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο και επιδρούν σήμερα στη τιμή του φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση από την άλλη, μέσω του Πρωθυπουργού, αποδίδει την ακρίβεια στις υπέρογκες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, στην παγκόσμια γεωπολιτική κρίση από τη ρώσικη εισβολή μετά την πανδημία, τις ασυμμετρίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και τις πληθωριστικές τάσεις, όπως εκδηλώνονται παντού στον κόσμο. Νομίζουν ότι έχουμε ξεχάσει από τις ανατιμήσεις, ότι τις ανατιμήσεις τις ζούμε εδώ και μήνες, πολύ πριν το πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός έσπευσε άλλωστε να παρουσιάσει ξανά έως γεωπολιτική ευκαιρία τη μείωση της εξάρτησης από το ρώσικο καύσιμο και τη μετατροπή της χώρας σε κόβο διαμετακόμισης φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και υδρογόνου
που θα οδηγήσει στην εξάρτηση από το αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Την ίδια ώρα ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ συνυπογράφουν τόσο τους στόχους του πράσινου New Deal, όσο και το εθνικό στόχο της αναβάθμισης της αστικής τάξης στα ενεργειακά σχέδια ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο δεν προβλέπεται να πάρουμε ούτε ευρώ. Και ζητούμενο δεν είναι να συγκρίνουμε τη φτώχεια και την ανέχεια του λαού, γιατί με μαθηματική ακρίβεια στο ίδιο αποτέλεσμα θα βρισκόμασταν όποιος και να κυβερνούσε. Η πολιτική τους είναι αυτή που μας ματώνει. Ο λαός όλα αυτά τα χρόνια πληρώνει τα δικά τους σπασμένα, ενώ βλέπει το δικό του εισόδημα να συρρικρώνεται χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα. Η απάντηση των εργαζομένων εδώ και τώρα πρέπει να είναι άμεση. Δεν πάει άλλο. Δεν δεχόμαστε να δουλεύουμε για ψίχουλα και να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Διεκδικούμε τη ζωή που μας ανήκει. Δεν ανεχόμαστε να ζούμε μέσα στο άγχος, την ανασφάλεια, την αναδουλειά, να πληρώνουμε τα μνημόνια και τις κρίσεις τους. Να απαιτήσουμε την επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως αφετηρία για την αύξηση του κατώτερου μισθού, διεκδικώντας 825 ευρώ κατώτερο μεικτό μισθό, δεδομένου ότι σήμερα ο κατώτερος μισθός βρίσκεται στα επίπεδα του 2007. Επίδομα ανεργίας στο 80% του βασικού μισθού, έχοντας εδώ στο Βόρειο Αιγαίο ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στη χώρα, είναι ζωτική σημασίας για τη ζωή και το μέλλον, ειδικά των νέων εργαζομένων, να μην ζουν στην ανασφάλεια της φτώχειας και της ανεργίας και να αναγκάζονται να μεταναστεύουν. Να απαιτήσουμε την επαναφορά κατακτήσεων, όπως τις τριετίες και την κυριακάτικη αργία. Οι παππούδες μας κατακτήσανε το οκτάωρο και την κυριακάτικη αργία ως μέρα ανάπαυσης των εργαζομένων. Στη γενιά μας οι κυβερνήσεις με τις απλήρωτες υπερορίες καταργήσαν ακόμα και το οκτάωρο. Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος του κεφαλαίου που μέσω των κυβερνήσεων τόλμησε να νομοθετήσει φραγμούς στην ίδια τη δύναμη των εργατών, τη λειτουργία των σωματείων. Από παρεμβάσεις τέτοια τα καταστατικά τους, τις αρχαιρεσίες, μέχρι και στο χτύπημα της ίδιας της απεργίας, σαν μέσο διεκδίκησης και πάλης των εργαζομένων, βγάζοντάς τες κατά πλειοψηφία παράνομες και καταχρηστικές. Συνάδελφοι, έχουμε πείρα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο οργανωμένος μας αγώνας θα βάλει φρένο στις απαιτήσεις τους. Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να βγούμε στην αντεπίθεση προβάλλοντας τις δικές μας διεκδικήσεις. Το ξέρουμε, γιατί οι εργαζόμενοι στη Λάρκο που κρατούν ανοιχτό το εργοστάσιο, οι εργάτες στα πετρέλαια Καβάλας που αντιστέκονται στην απόλυση, οι εργάτες της Κόσκο που κέρδισαν μέτρα προστασίας στη Βάρδια, οι εργαζόμενοι της eFood που εμπόδισαν τις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών, οι αγρότες στα μπλόκα και τόσα άλλα παραδείγματα αποδεικνύουν ότι μόνο οργανωμένα και ταξικά διεκδικώντας μπορούμε να σταματήσουμε την επίθεση εις βάρος μας. Μετράμε σημαντικές, μικρές ή μεγάλες νίκες. Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζουμε μαζικά να διεκδικήσουμε, μετά και από 2 χρόνια πανδημίας, μαζικές προσλήψεις στο υποστελεχωμένο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στο νοσοκομείο, τη στιγμή που νοσοκομεία κλείνουν αφήνοντάς μας απροστάτευτους, τη στιγμή που εκατοντάδες υγειονομικοί βρίσκονται σε αναστολή, η κυβέρνηση σπρώχνει τον λαό στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, δίνοντας και ζεστό χρήμα στους μεγάλους ομίλους της υγείας. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση επιμένει στη κατασκευή δομή φυλακή στο νησί, φαίνοντας νέα μηχανήματα στη Βάστρια. Έλεος! Εδώ και τώρα να κλείσει ο καράτεπες, να σταματήσει οποιαδήποτε εργασία στη Βάστρια. Το έδειξε ο λεσβιακός λαός ότι δεν θέλει κανένα κέντρο φυλακή στο νησί. Σε όλες τις μαζικές κινητοποιήσεις μέχρι και σήμερα, και θα το ξαναδείξει. Δεν τρομοκρατούμαστε. Να απερθούν τώρα πίσω οι απαράδεκτες διώξεις και κατηγορίες απέναντι σε αιρετούς, συνδικαλιστές και άλλους διαδηλωτές.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, η λήψη άμεσων μέτρων για την υπεράσπιση και ενίσχυση των λαϊκών οικοκυριών είναι επιτακτική ανάγκη. Να βάλουμε μπροστά διεκδικήσεις για γενναία μείωση και πλαφών στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Γενναία μείωση και πλαφών στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και στο επίδομα θέρμανσης. Αύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού κριτηρίου στα 30.000 ευρώ. Επιδότηση ενοικίου για εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, φοιτητές και μικρές επιχειρήσεις. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προς αυξημένο για 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Διαγραφή χρεών σε τράπεζες και εφορία. Προσλήψεις προσωπικού με σταθερή δουλειά και δικαιώματα. Στην υγεία, στην πρόνοια, στην εκπαίδευση, στην τοπική διοίκηση και στους τομείς πολιτικής προστασίας. Δραστική μείωση των εισιτηρίων σε πλοία και αεροπλάνα, καθώς και του κόστους μεταφοράς προϊόντων. Αποσύνδεση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ το προσφυγικό. Διαγραφή χρεών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία για τους επαγγελματίες εμπόριο και εστίαση. Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα. Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τους αγρότες. Επιδότηση ζωοτροφών και αγροεφοδίων. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Συνάδελφοι, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα απολύτως με τους εργάτες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και όλων των λαών που ζουν κάτω από τα παρουτοκαπνισμένα κανόνια των υπεριαλιστών. Σε καμία υπεριαλιστική σύγκρουση δεν κέρδισε ο λαός. Πάντα οι μόνοι κερδισμένοι ήταν μια χούφτα ολιγάρχες, βιομήχανοι, εφοπλιστές, διάφοροι επιχειρηματικοί κολοσσοί που ελέγχουν τους αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Η εργατική τάξη της χώρας μας απαιτούσε και απαιτεί την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τους επικίνδυνους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ. Να θυμίσουμε πως η χώρα μας πληρώνει κάθε χρόνο 4 δις για εξοπλισμούς, φρεγάτες, αεροπλάνα κτλ. Ενώ όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από το τόπο έχουν κάνει τη χώρα μας μια απέραντη βάση του ΝΑΤΟ που μόνο μπλεξίματα μπορούν να φέρουν. Φτάσαμε στο σημείο να στέλνουμε πολεμικό υλικό στην Ουκρανία, βαθαίνοντας την εμπλοκή μας με εμφανείς κινδύνους αντιπίνων από την πλευρά της Ρωσίας. Ενώ προχωρά και η αποστολή έμψυχου δυναμικού από τις ένοπλες δυνάμεις στη Βουλγαρία. Στην αθλειότητα του πολέμου εμείς δεν θα κάτσουμε να διαλέξουμε στρατόπεδο ληστών. Από τη μία τη Ρωσία και από την άλλη είπα ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση. Την απάντηση θα πρέπει να τη δώσει ο ίδιος ο λαός, ο πραγματικός παραγωγός του πλούτου. Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη, στον αγώνα που θα σφραγίσει τις εξελίξεις. Ο λαός να γίνει πρωταγωνιστής και όχι θεατής των εξελίξεων. Ταιριάζουν σήμερα τα λόγια του μεγάλου μας ποιητή Τάσου Λιβαδίτη. Είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί. Εμείς που βγάζουμε το κάρβουνο και κρυώνουμε. Εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε το κόσμο. Ειρήνη, ειρήνη. Απαιτούμε απεμπλοκή της χώρας από το πόλεμο με οποιοδήποτε πρόσχημα. Να μην χρησιμοποιηθούν υποδομές από ελληνικό έδαφος για επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοικές βάσεις στη χώρα μας. Συνάδελφοι, καλούμε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν θέση μέσα στα σωματεία τους, μέσα στις συνελεύσεις, μέσα από τους μαζικούς φορείς, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνταξιούχικές οργανώσεις, τα σωματεία των αυτοαπασχολούμενων. Χαμένος είναι ο αγώνας που δεν γίνεται. Αντίθετα, ο αγώνας που στοχεύει τον πραγματικό αντίπαλο, που είναι διαρκής, που είναι ενωτικός για την εργατική τάξη, την αγροτιά, την νεολαία, τους μικρούς επιχειρηματίες, μόνο κέρδος είναι. Για να αποσπάμε κατακτήσεις, αλλά και για να ενισχύουμε το δρόμο της συνολικής ρήξης με την πολιτική που ενισχύει τα κέρδη των μονοπωλίων σε βάρος της ζωής μας. Μόνο ο δικός μας αγώνας, τόσο στο νησί,
όσο και πανελλαδικά μπορεί να εγγυηθεί την υπεράσπιση του δίκαιου μας. Σήμερα στείλαμε μήνυμα. Επόμενος σταθμός οι δράσεις μέσα από το σωματεία και τους φορείς μας. Επόμενος μεγάλος σταθμός, ο ερτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς. Καλή δύναμη σε όλους, καλή συνέχεια στον αγώνα μας.